Η έκθεση της ΠΕΓΑ αναγνώρισε τη μεγάλη έκταση παρακολούθηση που συστηματικά πραγματοποιεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με ευθύνη τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά του Πρωθυπουργού εναντίον πολιτικών προσώπων, κομμάτων, δημοσιογράφων σε βάρο αγωνιστών του εργατικού λαϊκού κινήματο. Βεβαίω, παραμικρή αναφορά δεν κάνει στι αποδεδειγμένε παρακολουθήσει τη έδρα του ΚΚΕ από το 2016. Σε κάθε περίπτωση, η παρακολούθηση από κρατικέ υπηρεσίε δεν γίνεται σε κενό αέρο. Στηρίζεται σε νομοθετικό πλαίσιο που διαχρονικά έχει θεσμοθετηθεί από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου και το, πρό... το πόρισμα τη ΠΕΓΚΑ αποδέχεται το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο που νομιμοποιεί τι παρακολουθήσει, βαφτίζοντα τι υποκλοπέ καταχρήσεις. Γι' αυτό και ζητά την εφαρμογή του κανονισμού που επιτρέπει τη χρήση, την, εφ... την διάθεση, εξαγωγή κατασκοπευτικών λογισμικών και όχι την απαγόρευσή του. Έτσι δεν μα ξαφνιάζει που η Κομισιόν δεν πήρε μέτρα. Κόρακα, κοράκου μάτι δεν βγάζει, όπω λέει ο λαό μα. Επομένω, με την παρέμβαση και τη δράση του, οι εργαζόμενοι χρειάζεται να γκρεμίσουν αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτου κυβερνήσεων, τη καταστολή και παρακολουθήσεων του λαού για την προστασία των συμφερόντων των λίγων.